Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες χαιρετίζουμε τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση της εργατικής Πρωτομαγιάς. Μέρα ορόσημο για την απανταχού εργατική τάξη, μέρα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συνείδηση του λαού μας, τη δική μας και των λαών όλου του κόσμου. Σαν απόδειξη ότι οι αγώνες όλων των εργατών έχουν τη δύναμη, μπορούν να κατακτήσουν όσα μέχρι χτες φαίνονταν ακατόρθωτα. Τιμάμε τους εργαζόμενους που με τον ιδρώτα τους, στο μυαλό, την εργασία τους, είναι η δημιουργία όλου του πλούτου. Η δημιουργία ενός κόσμου χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Εμπνεόμαστε σήμερα από τους μεγάλους εργατικούς αγώνες, από την Κόσκο, τη Λάρκο, τη Βόλτ, την eFood και αλλού, για σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα, για μέτρα προστασίας της ζωής μέσα στους χώρους δουλειάς. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, είμαστε στο πλευρό σας, δυναμώνουμε τον αγώνα για τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας. Δεν δεχόμαστε τον 21ο αιώνα να αντιμετωπίζουμε φραγμούς και εμπόδια στις σπουδές μας, ανασφάλεια στην εργασιακή μας προοπτική και τη ζωή μας, που συνθλίβεται από την ακρίβεια τους μισθούς χαρτζιλίκι που τελειώνουν στα μέσα του μήνα. Αγωνιζόμαστε για να προσεγγίσουμε ολοκληρωμένα το επιστημονικό μας αντικείμενο, για να έχουμε πτυχία με αξία. Διεκδικούμε εργασία με σύγχρονους όρους, ενάντια στα ωράρια λάστιχο, την ανασφάλεια, τις απλήρωτες υπερορίες. Απαιτούμε πρόσβαση στον αθλητισμό, τον πολιτισμό, σε σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, ενάντια στην πολιτική που σήμερα αντιλαμβάνεται τα πάντα σαν εμπόρευμα. Ακόμα και τον παιδικό καρκίνο, με τη μετατροπή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του παιδογκολογικού τμήματος του παιδών. Η φετινή Πρωτομαγιά μας βρίσκει όλους λίγο διάστημα μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη και τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις, ώστε να μην συγκαλυφθεί. Ένα ορμητικό ποτάμι βούλιαξε τη χώρα και έβαλε στο επίκεντρο το πραγματικό δίλεμα. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Χιλιάδες στόματα φωνάξανε «φτάνει πια». Γιατί την ίδια ώρα που γινόμαστε μάρτυρες της αλματώδους ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, οι δυνατότητες αυτές δεν αξιοποιούνται πλατιά για να ζούμε καλύτερα, για να απαλύνεται ο ανθρώπινος πόνος, για να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή. Δεν τους πέρασε. Δεν τους πέρασε η προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών του κράτους και της εταιρείας πίσω από την ατομική ευθύνη. Δεν νομιμοποιήθηκε στη συνείδησή μας η αποκρουστική αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων τους που κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα, για το σε πιανού τη βάρδια έχουμε θρηνήσει περισσότερες τραγωδίες και περισσότερους νεκρούς. Αποδείχθηκε ότι η πολιτική που βάζει τα κέρδη πάνω από τις ζωές μας, που τσακίζει τα δικαιώματα των νέων για να αυξάνονται τα κέρδη των υπερχρηματικών ομίλων, δεν θα σταματήσει, αν μόνο δεν τη σταματήσουμε εμείς. Αν η οργή τώρα δεν μετατραπεί σε ένα μεγάλο κίνημα διεκδίκησης συλλογικού οργανωμένου αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους για την ανατροπή. Αυτό το απέδειξε και φετινή χρονιά. Μέσα από τη συμμετοχή και τη δράση μας στους φοιτητικούς συλλόγους, καταφέραμε να περάσουμε πάρα πολλά μέτρα προς το συμφέρον μας, να καταφέρουμε να μπορέσουμε να βγουν μπροστά οι δικές μας ανάγκες για τις σπουδές και τα πτυχία μας. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πορεία έπαιξε ότι πέρσι οι φοιτητικοί σύλλογοι, δεκάδες, εκατοντάδες όλη τη χώρα, γύρισαν σελίδα. Μετά από 36 χρόνια, οι φοιτητές γκρεμίσαμε τον κυβερνητικό συνδικαλισμό, τις δυνάμεις της υποταγής, της διάλυσης των συλλόγων, της υπεράσπισης της αντιπαιδευτικής πολιτικής. Χιλιάδες κόκκινα γαρίφαλα φυτρώσαν στα πανεπιστήμια με την ανάδειξη της πανσπουδαστικής σε πρώτη δύναμη. Τα γαρίφαλα του αγώνα έφεραν την άνοιξη, το χαμόγελο, το θάρρος στους νέους και τις νέες να παλέψουμε για όσα ονειρευόμαστε. Να διεκδικήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες μας ενάντια στην πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Στις 10 Μάη, στις φοιτητικές εκλογές, η φωνή των φοιτητών μπορεί και θα ακουστεί πιο δυνατά. Θα στείλει ένα ακόμα πιο ισχυρό μήνυμα καταδίκησης αντιλαϊκής πολιτικής, ενίσχυσης του αγώνα για όσα μας αξίζουν. Απέναντι στο οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης, που βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη, για διάλυση των συλλόγων μας, για αλλίωση της φωνής των φοιτητών, με όργιο νοθείας και εκβιασμών, για καταστολή και τρομοκράτηση των αγωνιζόμενων φοιτητών, όπως στην Πάτρα, όπου διώκονται συνδικαλιστές επειδή κινητοποιήθηκαν για το έγκλημα στα Τέμπη, αντιτάσσουμε τη δύναμη των πολλών, που θέλουν τα πράγματα να πάνε αλλιώς. Η ελπίδα του λαού, αλλά και κάθε φοιτητή, βρίσκεται σήμερα στην ενίσχυση αυτής της προσπάθειας, στο δυνάμωμα των φοιτητικών συλλόγων. Γιατί, παραφράζοντας τον ποιητή,
Ναι, λοιπόν, εμείς θέλουμε και θα λεγόμαστε άνθρωποι, γι' αυτό δεν θα σταματήσουμε στιγμή τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, για το δίκαιο του λαού μας. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες.